Πατέρα Αντώνη, ξέρετε κάτι, το σύνταγα με τον Σπύρο στη σύσκεψη. Γνωριζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί με τον Νέο Τιμής δημοσιογραφικά στο έργο σας. Mm-hmm. Πλησιάζοντας οι μέρες του Άγιου Πάσχα και πλησιάζουν την Κυριακή των Βαΐων στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλήθεια, ναι. Ακούμε για τα μέτρα για τις εκκλησίες. Δεν έχουμε μπει καθόλου στο πνεύμα, πνευματικά δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και εσείς έχετε δύο υποστάσεις, και το έργο του, το ανθρωπιστικό, και το πνευματικό. Και το πνευματικό σαν ιερέας. Μάλιστα. Να σας πω, πράγματι, είναι, θα έλεγα, ένα πολύ διαφορετικό και παράξενο το φετινό Πάσχα. Και πραγματικά είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία να το βιώσουμε από την ορθόδοξη πλευρά του ησυχασμού και της ασκητικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην μπορούμε να είμαστε στις εκκλησίες, να μην μπορούμε να κοινωνήσουμε, αλλά η ευχαριστία είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με την άσκηση, δηλαδή την εγκοπή του θελήματος και τον αγώνα ενάντια στα πάθη μας. Σεβάσμιε πατέρα, οπότε, να το θέσω ως ερώτημα. Μάλιστα. Εγώ που διαμαρτύρομαι στην οικογένειά μου, στην παρέα μου ή μέσα μου ότι δεν θα μπορέσω τη Μεγάλη Εβδομάδα ή την ημέρα του, τη Μεγάλη Πέμπτη, Πάρη Παρασκευή, ημέρα του Επιταφείου, να προσκυνήσω ή να κοινωνήσω. Δεν θα τα καταφέρω λόγω των απαγορευτικών μέτρων. Μπορώ να πράξω κάτι διαφορετικό που είναι ίδιας πνευματικής αξίας και ωφέλους της ψυχής και του πνεύματός μου. Παράδειγμα, να πάω να δώσω αίμα που θα φτάσει σε ένα αδύναμο συνανθρωπό που είναι σε κίνδυνο. Καμπάνια, γίνει πολύ. Βεβαίως. Πάρα πολύ σωστά. Εγώ αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ακριβώς το ίδιο. Ότι θα πρέπει να μην σταματήσουμε στο σκοτάδι. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας ότι το σκοτάδι δεν το νικάς πυροβολώντας το. Με το να κολλήσεις σε αυτό και να σταματήσεις τη ζωή σου, τη δημιουργία σου και όλη τη δραστηριότητά σου. Αλλά το νικάς το σκοτάδι ανοίγοντας το φως. Όπως είπατε προηγουμένως, συνεχίζοντας να νοιάζομαι για το διπλανό μου, ειδικά εμείς οι ιερείς, είπατε όλες αυτές τις ομάδες των ιερών που λέμε, και ο ιερέας θα πρέπει να, αυτή τη στιγμή να διατελέσει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Γνωρίζει όλο το ποίμνιό του, ποιες γιαγιάδες είναι μόνες τους, ποιος κόσμος βρίσκεται σε ανάγκη και κίνδυνο, ποιος δεν έχει να φάει σήμερα, που είναι πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει πολύ πριν τον κορονοϊό εκατοντάδες ανθρώπους, μπορώ να πω, μέσα από τη διακονία μου πάνω από 23 χρόνια τώρα, που είναι εγκαταλελειμμένοι από τους πάντες, από τα παιδιά τους, αλλά και από τον κάθε ένα. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης είναι μια ευπαθή κοινωνική ομάδα που περιμένει από μας, περιμένει μέσα από τα σπίτια μας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι οι ψυχές μας είναι αυτές που πρέπει τώρα να σμίξουνε. Αυτές δεν κολλάνε τον ιό. Και είναι μια πολύ μεγάλη και καλή ευκαιρία να αποκτήσουμε μια μεταξύ μας ειλικρινή σχέση. Γιατί και αυτό επίσης δεν υπήρχε. Και αυτό το βλέπουμε μέσα σε αυτή την κρίση τη μεγάλη της απόστασης πλέον του κορονοϊού, ότι δεν υπήρχε ειλικρινή και ουσιαστική επαφή μεταξύ μας. Το να βλέπουμε τώρα όλο αυτό τον κόσμο, όλο αυτό το κύμα το εθελοντικό, να βλέπουμε ανθρώπους στα μπαλκόνια να χειροκροτούν, να εκφράζουν τόσο ειλικρινά και αληθινά το συναίσθημά τους, αυτό είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ ωφέλιμο και δείχνει ότι πραγματικά, πατέρα, μετά από αυτή την περιπέτεια θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί και πολύ πιο όρημοι. Επειδή ο λόγος σας ακούγεται ως βάλσαμο για πιστούς και άπιστους, για άθεους και ενθεούς, γιατί ο λόγος είναι ο καθαρός, ο ανθρώπινος, θα μας επιτρέψει να πάρουμε την προβολία να δημοσιοποιήσουμε το πενταψήφιο που έχει η κυβωτός του κόσμου. Το 19-828, να το πω σωστά, 19-828 είναι ένα πενταψήφιο, όπου εκεί, εάν εμείς στείλουμε το μήνυμά μας, σε τι ωφελούμε, σε τι προσφέρουμε, και δεν είναι μία πατέρα. Είναι ο μικρότερος τρόπος για να μας βοηθήσει κάποιος αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για μας που έχουν ακυρωθεί, ξέρετε, λόγω της κατάστασης, όλες οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που ήταν υπέρ της Κιβωτού. Και πραγματικά
μας βοηθεί να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, την τροφή τους, το επιστημονικό προσωπικό, τους παιδοψυχιάτρους, τους παιδαγωγούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, όλο αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε, τα δικά μας τα παιδιά είναι πολύ επιβαρημένα από όταν έρχονται στο κατόφλι μας. Οπότε εμείς ήδη είχαμε αυτή την επιστημονική ομάδα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη θεραπεία του τραύματος της ψυχής. Έτσι λοιπόν και γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες, και θα ήθελα να σας πω και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που βίωσα εγώ εδώ μέσα με τα παιδιά μας, γιατί ξέρετε και εμείς είμαστε στις επάλξεις, τα παιδιά εμάς ξέρουν και εμάς πρέπει να βλέπουν, να παίζουμε μαζί τους, να κινούμαστε, να έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ήρθανε κάποιοι μεγάλοι και με είδαν που ήμουν λίγο σκεπτικός αυτές τις μέρες, ξέρετε, γιατί υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, οικονομικές κυρίως, και σαν να με κατάλαβαν κάπως, ας πούμε, και ήρθαν και μου λένε, «Πάτερ, εμείς τα καταφέραμε όταν ήρθαμε εδώ που ήμασταν σαν τα μαραμένα τα λουλουδάκια που λέμε. Και τα καταφέραμε και αυτή τη στιγμή πατούμε στα πόδια μας και γελάμε. Όλοι μαζί, είμαστε μαζί σας, όλοι μαζί, ακριβώς, θα καταφέρουμε να βγούμε και από αυτό το πράγμα και όλοι μαζί δυνατό το θα δουλέψουμε». Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είναι, που βίωσαν, τέτοια φρίκη στη ζωή τους. Θα τα ξαναπούμε, Σεβάσμιο Πατέρα, 19-8-28 παρακαλώ, για όλους, για να βοηθήσουμε την κυβωτό του κόσμου. Εγώ τη λέω κυβωτό του ΝΟΕ, αν θες να γίνεις ο ΝΟΕ των αποστάτες των παιδιών, αν επιτρέψετε αυτή την υπέρβαση. Κάτι έχει με τον ήχο. Χάσαμε τον ήχο. Έχουμε κυβωτό και ταξιδεύουμε μέσα σε αυτήν. Ακριβώς. Λοιπόν. Για να σώσουμε το πολυτιμότερο αγαθό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.